φωτιά που έγινε, ήρθαμε κατευθείαν. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στον Άγιο Παύλο Ευαγγελίστη. Και λέει τώρα, του είπε ο Παπανδρέου, άρχισε ο Παπανδρέου στον Τιβέτ να λέει ότι θα προσβληθεί. Και τώρα τα έχει τέξει. Δεν θα δούμε τον πρόεδρο. Εμείς, επειδή είναι ακόμα ένας μήνας πέρασε, και δείχνουμε και τους έχει κυβέρνηση. Είπαν αξιοκρατία. Το κύριο Βεργίτσα να πω αυτό το κυβέρνηση. Τα παιδιά αξιοκρατία. Τα απομείματά της ακούγεται τώρα. Πόσο έχουμε σχεδόν να ζούμε. Ανέβουν. Μετά πως έχουν την πάνω στη φωτιά. Περιμένουμε να ρωτήσω το κομμάτι του Παπαδρού. Δεν θα Γρήγορα έφυγε από αυτή τη θέση. Να παρτιθούμε με 700 ευρώ εμείς, κύριε Τρέταβο. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή. Και εμείς πόσο παλεύουμε, τι να κάνουμε. Πάλι. Με 700 ευρώ πάμε εμείς στη φωτιά. Να κάνετε με τόσους νεκρούς, τι να κάνουμε. Να κάνετε το Βεργίτσι, αξιοκρατία. Αξιοκρατία. Δεν ζητάμε εμείς να δουλέψουμε κάθε μήνα. Πού είναι η κοπέλα, είδα ο πυροσβέστης. Έχουμε και μια κοπέλα. Βεβαίως έχουμε και μια κοπέλα. Για να έρθει εδώ. Είναι τεχνική υποστήριξη. Τι είπα να πει τεχνική υποστήριξη. Έχετε και συμπαραγωγές μέσα στη δασοπυρόσβεση. Γύρω στα 500-600 άτομα κοπέλες έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Όλοι μάχημοι είμαστε. Και οδηγούς έχουμε. Πού είναι έξω. Πού είναι κάνα. Έλα, έλα. Γιατί τις γυναίκες έχετε έξω. Τραβάει με την κάμερα. Τράβα την και εσύ να δύο. Να τη, εδώ. Εδώ κάνει την οπερατέρ. Γύρνα η κάμερα πάνω της το δώσει. Άσυμα σε εμάς. Να πούμε και εμείς τώρα, επειδή πραγματικά περιμένουμε ακόμα και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, γιατί πραγματικά πιστεύουμε στην κυβέρνηση ότι πραγματικά θα φέρει μια αλλαγή, κάτι θετικό τέλος πάντων από τα προηγούμενα. Πραγματικά. Να τελειώνει, τι να κάνουμε. Τα πραγματικά είναι ότι έχετε φάει πολύ δούλεμα. Γιατί δεν λες 10 ώρα το πρωί. 32 φορές μας ευχαριστούμε. Τι θα κάνεις αύριο το πρωί 10 ώρα, πες το λίγο στο μάκι. Σε εσάς. Θα κάνουμε χαρτί για επερώτηση. Όχι, τι σου είπα κατευθείαν. Φέρω το χαρτί, θα το υπογράψω εγώ. Θα κάνουμε επερώτηση και έχουμε και ραντεβού με τον κύριο Βενιζέλο και τον όνομα ανοιχτά και με τον κύριο Ρακούση και περιμένουμε πραγματικά αύριο που θα βρεθούμε με τον κύριο Ρακούση να ξεκαθαρίσει για τη μοριοδότηση που είπε, γιατί παίρνει τη μοριοδότηση και μένουμε απ' έξω. Ας το, μην λες 50 φορές είπες τη λέξη πραγματικά, θα λες εξωπραγματικά. Διότι δεν μπορεί εγώ να σβήνω για να μην πληρώνουμε, κύριε, να σε σώζω για να είμαι απ' έξω. Γιατί με 4 μήνες ταμείο ενεργείας που βγαίνουμε με 500 ευρώ και πάμε και εθελοντικά. Εμείς έχουμε το safe σου εκεί πέρα πάνω στον Άγιο Παύλο που είμαι. Αλλά ποιο safe σου. Το safe σου που προστατεύουμε, ένα πνεύμονα σε μένα εκεί πέρα πάνω. Θα πάτε στην Αγία Παρασκευή, αύριο στην ΕΡΤ θα πιάσετε όλη η δουλειά. Σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι. Καλύτερη είναι η άλλη. Πού καλύτερη είναι η άλλη. Θα παίρνει και σβήνει τη φωτιά. Ο Παρασκευά που είναι. Ξέρετε τι γίνεται. Λένε μέχρι 35 χρόνια. Ακούστε, είναι εξωπραγματικό. Μέχρι 35 χρόνια πολιτήριο λυκείο και 70. Δηλαδή τι να πούμε στο νεκρό, τι να πούνε για τον νεκρό που είναι 40 χρονών. Ότι δεν μπορούσε να μονιμοποιηθεί, πήγε στη φωτιά, κάηκες με 700 ευρώ για τον άλλο που είναι 69 και για τον άλλο που είναι απολυτήριο κοινωνικό. Και μας το είπαν σήμερα που έχουμε μνημόσυνο στο 199 στην Πυροσβεστική. Καταθέταμε στεφάνι σήμερα μας τα και δύο εκλογές από το 2007 έχουν γίνει δύο εκλογικές μάχες μετά που πήρε η Λέλαπα. Από το 7 που έγινε και το 9. Μόλις ακούσατε τη λέξη Μπακογιάννη που κάλατε μέσα. Θα προσληφθείτε όλοι μετά από αυτό. Πάντως Μάκη, αύριο έτσι κι αλλιώς θα τους φωνάξουν στην έτσι και έχουν ανάψει τέτοιες φωτιές εκεί μέσα που θα τους χρειαστούν οπωσδήποτε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.